Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι μια άλλη μέρα, έτσι. Είναι μια άλλη μέρα, ναι. Συνέχεια της προηγούμενης, όμως. Δηλαδή? Όπως και η προηγούμενη ήταν συνέχεια της προπροηγούμενης. Εννοώ ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει. Η Μόσχα γνώριζε, είχε συνείδηση, ότι δεν την συνέφερε να παραταθεί η κατάσταση που υπήρχε μέχρι χτες, μέχρι δηλαδή το διάγγελμα Πούτιν, που ήταν μια κατάσταση έντασης, ένα κλίμα έντασης, υπήρχαν προειδοποιήσεις αλλεπάλληλες και μάλιστα κατά έναν τρόπο που θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω κωμικό, δηλαδή εκφέτει ανώτατους ηγέτες, τι ανώτατους μόνο, δεν είναι ανώτατα στελέχη, αλλά και ηγέτες που προειδοποιούν, λες και πρόκειται η ρωσική εισβολή να είναι ραντεβού, ότι ξέρετε στις Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου θα γίνει εισβολή. Αυτά δεν έχουν προηγηθεί, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο. Ο Πούτιν λοιπόν ήξερε ότι δεν μπορούσε να παραμένει, γιατί έχει κόστος και η στρατιωτική κινητοποίηση. Η Ρωσία είναι μια οικονομία η οποία έχει τα προβλήματά της, το ξέρετε. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι διαμορφώνταν μια εικόνα η οποία δεν της απέριδε κανένα κέρδος και αντίθετα δημιουργούσε ένα κλίμα ιστερίας στα στιβήσεις βάρος της. Άρα έπρεπε να κάνει κάτι. Δεν επέλεξε την εισβολή. Νομίζω ότι δεν ήταν ποτέ στην ατζέντα του Πούτιν η εισβολή. Η εισβολή υπάρχει στην ατζέντα του Πούτιν, αλλά μόνο συνδεδεμένη με το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι, κατά την δική μου ανάγνωση βέβαια, έτσι. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και νομίζω ότι δεν κομίζω γλάφκαν. Ο Πούτιν το έχει πει στους δυτικούς ηγέτες με τους οποίους έχει συνομιλήσει και περιμένει από αυτούς μια δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Δεν την παίρνει αυτή την δέσμευση. Ναι, μεν δεν γίνεται το βήμα περί αντιδύσης, αλλά λένε όλοι ότι υπάρχει πολιτική ανοιχτών θυρών. Ο Πούτιν λοιπόν αφήνει το μέλεκι της ρωσικής εισβολής για εκείνη τη στιγμή και το χρησιμοποιεί για να αποτρέψει, να μην έρθει δηλαδή ποτέ εκείνη τη στιγμή. Άρα θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο ήταν διπλωματικού χαρακτήρα. Και ήταν αυτό που είδαμε. Και έχει και συνέχεια, θέλετε, γιατί μπορεί να δούμε και προσάρτηση των δύο αυτών περιοχών που έχουν αποσχιστεί. Έτσι, είναι ένα επόμενο βήμα. Θα γίνει με δημοψήφισμα, τα γνωστά όπως έχουν γίνει στην Κρυμαία. Εάν πιεστεί πάρα πολύ, εάν δηλαδή η αντίδραση της Δύσης είναι αυτό που ονόμασε η ίδια εξοντοτικές κυρώσεις. Γιατί τότε δεν θα έχει και κανένα λόγο να μην προχωρήσει παραπέρα ο Πούτιν, γιατί ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Άρα πρακτικά το μήνυμα του Πούτιν στην ουκρανική κυβέρνηση είναι ότι αφού ταυτίζεσαι πλήρως με τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, δες το τίμημα, γιατί θα σου πει κάποιος εύλογα και τι κερδίζει που αναγνωρίζει τις δύο αυτόνομες μέχρι χθες αποσχιστήσεις μέχρι χθες περιοχές. Θα το αναγνωρίσει όλος άλλος πλανήτης, άντε όπως έχεις γράψει σωστά η Συρία, η Βενεζουέλα να κάνουν μια. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Άρα, ποιο είναι το κέρδος του? Δεν τον ενδιαφέρει η διεθνής αναγνώριση. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Ακόμα και δεν το αναγνωρίσει κανένας άλλος. Τα ρωσικά στρατεύματα θα βρεθούν εκεί και είναι ήδη εκεί. Σωστά. Και δεν εισέρχονται σε ουκρανικό έδαφος για τη Μόσχα πια. Α, έχει αλλάξει, λες, για αυτούς το στάτους πια, έτσι. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι ουκρανικό έδαφος όπως ήταν μέχρι χθες. Είναι το έδαφος δύο νέων κρατών. Κάτι δύο. Και με αυτά μπορεί να συμφωνήσει και να έχουμε ρωσικές δυνάμεις εκεί. Που σημαίνει ότι η Ουκρανία χάνει τη δυνατότητα, εάν την είχε ποτέ, δεν την είχε, αλλά στο μυαλό της υπήρχε, να καταλάβει αυτές τις περιοχές. Διότι κάθε επίθεση τώρα θα είναι επίθεση για τα μάτια της Μόσχας, βέβαια, όχι των υπολείπων, εναντίον ενός κράτους ανεξάρτητου και αναγνωρισμένου από τη Μόσχα και βεβαίως θα έχουμε μια σύγκρουση και με ρωσικές δυνάμεις, όχι μόνο τις δυνάμεις των αυτονομιστών.
Πάμε λίγο στην άλλη πλευρά. Πιστεύεις ότι η Ουκρανία, η οποία έχει δηλώσει ο Ζελένσκι ότι είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να υπερασπιστούμε και να ανακαταλάβουμε, θα κάνει την κίνηση από μόνος του ή αν κάνει την κίνηση δεν θα είναι από μόνος του? Εάν κάνει την κίνηση, προφανώς δεν θα είναι από μόνος του. Δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει ανεξάρτητα το Κίεβο, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, γιατί ξέρει ότι το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η στρατιωτική σύγκριση των δύο πλευρών, δηλαδή Ρώσων και Ουκρανών, είναι καταλυτική. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οι δυνάμεις και τα σχέδια, άρα το θέμα μιας εισβολής, ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια επίθεση του Ουκρανικού στρατού στις δύο αποσχιστήσεις περιοχές, θα είναι ένα πάρα πολύ μπορικό πρόστιμα για το Κρεμλίνο. Άρα γι' αυτό λες ότι η μπάλα έχει πάει στην πλευρά της Δύσης. Μου λένε εδώ ακροατές, ρωτήστε τον κύριο Λιγέρο, αν λοιπόν οι συμφωνίες του Μίνσκ, στις οποίες μέχρι χθες όλοι ομνίαν, οι μεν που δεν τις εφαρμόζαν, ο δε Πούτιν ομοίως που ήθελε να τις εφαρμόσουν, είναι νεκρές, ποιο είναι το επόμενο βήμα ή το καλό σενάριο? Γιατί αν πάμε σε γενίκευση, είναι προφανές ότι ακουμπάει τους πάντες και θα πληρώσει, θα μας το πεις μετά αυτό, τα σπασμένα πρωτίστως η Ευρώπη. Αλλά το καλό σενάριο εδώ, ποιο είναι εδώ που φτάσαμε? Ο Πούτιν ελπίζει, όχι ότι το πολύ ελπίζει για να είμαστε ακριβείς, ελπίζει ότι θα υπάρξει ένα είδος ρητορικής καταδίκης, κάποιες κυρώσεις, όχι σκληρές, και θα ανοίξει ο δρόμος της διπλωματίας. Θα το ήθελε. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Οπότε πάμε πιο βαθιά στον ψυχρό πόλεμο. Πολύ πιο βαθιά. Και αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα συγκεκριμένα. Σημαίνει ότι η Ρωσία θα έρθει πολύ πιο κοντά στην Κίνα, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να συγκροτηθεί μια υπερδύναμη, με δύο υπέρ δηλαδή, η οποία θα δεσπόζει στην Ευρασία, και όπως οι θεωρητικοί της γεωπολιτικής μας έχουν διδάξει σε ανύποπτο χρόνο, όποιος ελέγχει την Ευρασία, την παγκόσμια νήσο όπως την ονομάζουν, ελέγχει και τον κόσμο. Άρα αν θα ήταν μια σόφρον κίνηση για τους Αμερικανούς, θα ήταν να προσετεριστούν τη Ρωσία για να περικυκλώσουν την Κίνα. Δηλαδή το αντίστροφο αυτό που είχε κάνει ο Νίξον και ο Κίσιγκερ τη δεκαετία του 1970, όταν είχαν προσετεριστεί την Κίνα του Μάο για να περικυκλώσει η Σοβιετική Ένωση. Γιατί τώρα η απειλή δεν είναι η ανύπαρτη Σοβιετική Ένωση, ούτε η Ρωσία, η οποία και πληθυσμιακά και οικονομικά κυρίως δεν μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, ναι, αλλά η οικονομία και ο πληθυσμός, που είναι οι δύο βάσεις, την καθιστούν έναν μη ανταγωνιστή. Αντίθετα, εκείνα έχει όλες τις προϋποθέσεις να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρωτοκαθεδρία διεθνώς, πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να στραφεί προς τη Ρωσία με άλλο τρόπο. Όμως οι δημοκρατικοί, όπως αποδεικνύεται και όπως γνωρίζαμε και από πριν, έχουν τα δικά τους κολλήματα, τις δικές τους ιδεολειψίες, τη δική τους ρωσοφοβία, αντιρωσικό σύνδρομο, όπως θέλετε πέστε το, και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να έχουν αυτό που ονομάζουν διπλή ανάσχεση, δηλαδή και μέτωπο με τη Ρωσία και μέτωπο με την Κίνα. Νομίζω όμως ότι ουσιαστικά υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, δεν είμαστε στο 1990 ούτε στο 1950, κατά συνέπεια νομίζω ότι το να ανοίγουν διπλό μέτωπο, το μόνο που καταφέρουν είναι να πυροβολούν τα πόδια τους. Θα μου πείτε, μπορεί μια υπερδύναμη να κάνει ένα τόσο μεγάλο στρατηγικό λάθος? Ο απλός άνθρωπος σκέφτεται ότι υπάρχουν επιτελεία, υπάρχουν τομές,
think tanks κλπ. Πώς γίνεται να κάνουν ένα τόσο χοντροειδές λάθος. Η ιστορία μας διδάσκει ότι ναι, κάνουν χοντροειδέστατα λάθη, και για να μην πάμε μακριά στην ιστορία, να δούμε τι έκαναν οι ίδιοι Αμερικανοί, όχι πολλά χρόνια πριν, την τελευταία 20ετία. Κοιτάξτε το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αν αυτά δεν είναι δύο ήττες, με ήττα κεφαλαίο οι δύο, έτσι, τι είναι. Yeah. Μετά από 20 χρόνια στο Αφγανιστάν, είδατε πως έφυγαν. Κατά συνέπεια, υποστηρίζω ότι ναι, η Δύση συμπεριφέρεται, η Δύση, οι Αμερικανοί συμπεριφέρονται ιδεολειπτικά και συμπαρασύρουν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι νιώθουν βεβαίως, αλλά δεν αντιδρούν, δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να σπάσουν τη δυτική ενότητα, ξέροντας, παρότι ξέρουν ότι θα είναι τα μεγάλα θύματα. Έτσι. Α, εδώ τώρα λίγο. Η Ευρώπη είτε έτσι είτε αλλιώς θα πληρώσει το μάρμαρο. Αυτό μας λες. Οι δύο θα το πληρώσουν το μάρμαρο και η Ουκρανία. Έτσι, γιατί οι Ουκρανοί ζητάνε την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, πιστεύοντας ανοήτως ότι θα έρθει το δυτικό υπηκό, το αμερικάνικο υπηκό, το νατοϊκό υπηκό, να τους προστατεύσει τη Ρωσία, αν γίνουν υποκεχωρημένο φυλάκι. Η Ρωσία δεν πρόκειται να τα αφήσει αυτό έτσι. Ξέρουμε ότι θα διχοτομήσει τουλάχιστον την Ουκρανία και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ναι, στο Κίεβο να σκέφτεται με διαφορετικό. Δηλαδή σκέφτομαι εγώ, αν ήμουν ένας Ουκρανός αντιρώσος, όχι φιλορώσος, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα η χώρα μου να είναι buffer state για να μείνει ολόκληρη ακεραία. Και όμως βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που ζητάνε να γίνει αυτό που θα αποτελέσει αιτία για μια ρωσική εισβολή. Την ώρα που οι δυτικοί έχουν αποσύρει ακόμα και τους εκπαιδευτές από την Ουκρανία. Πρόσεξτε. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παρέμβουν στρατιωτικά. Για να πεις ότι, μα έχω την υπόσχεση ότι το ΝΑΤΟ θα είναι δίπλα. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Τώρα γιατί λειτουργούν αυτοκτονικά και οι Ουκρανοί, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Οι δύο Ευρωπαίοι για τους οποίους μίλησες, και είναι πολύ σημαντικό, επειδή είμαστε χειμώνα ακόμα, ναι, εάν έχουμε μια κρίση η οποία μετατραπεί σε ρήξη, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι και η παροχή φυσικού αερίου, από το οποίο εξαρτάται η Ευρώπη, δεν εξαρτώνται μόνο τα νοικοκυριά για να μην παγώσουν, αλλά και η βιομηχανία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα, ειδικά η Γερμανία. Α, γι' αυτό είναι ανάστατη η Γερμανία ήδη, λες. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει καμία τεχνική δυνατότητα να καλυφθεί στο άμεσο μέλλον, προοπτικά μπορεί να συμβεί, από το αμερικανικό LNG, το οποίο είναι και πολύ ακριβότερο, αλλά ας τα αφήσουμε αυτή. Μισό λεπτό, Σταύρο, μισό λεπτό, αν μου επιτρέψεις. Μιας και το έδειξες και είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος, γιατί από το πρωί, το λέγαμε και νωρίτερα με άλλο συνομιλητή, στην Ελλάδα έχουν βγει αναλυτές και λένε, παιδιά, η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε με ΑΠΕ. Καν για το δικό μας φυσικό αέριο που λέει ο Κακομοίρης πια φόσκολος τόσα χρόνια. Καν κουβέντα εμείς γι' αυτό. Καν. Βρήκαμε πάλι στην κρίση ευκαιρία της ΑΠΕ, εισαγόμενη τεχνολογία. Αυτό βρήκαμε πάλι. Ναι, Γιώργη, για να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό το ζήτημα. Οι ανανεώσιμες πηγές, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, εξαρτώνται από τον καιρό. Δηλαδή όταν δεν φυσάει, η ανεμογεννήτρια δεν γυρίζει, αλλά δεν παράγει. Και όταν έχει συννεφιά, το φωτοβολταϊκό δεν παίρνει ήλιο και δεν παράγει. Άρα, όταν μια ανανεώσιμη πηγή λέει ότι είναι δυνατότητα τόσο μεγαβάτ μια μονάδα, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εάν όλα είναι ιδανικά, θα μπορέσει να παράγει αυτή την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγματικότητα είναι, και έχει αποδειχθεί αυτό, ότι παράγει περίπου το μισό. Είχε αποδειχθεί επίσης ότι δεν μπορεί η ενεργειακή ασφάλεια μιας χώρας να στηριχτεί μόνο στις ΑΠΕ. Δηλαδή, μπορεί οι ΑΠΕ να φτάσουν
άντε μέχρι το 50% του συνολικού μείγματος. Και λέω πολλά κατά τους ειδικούς, δεν είμαι ειδικός. Έτσι, και λέω πολλά. Αν έχεις πυρηνική ενέργεια, βεβαίως μπορεί να στηριχθείς σε ΑΠΕΛ. Εννοώ δηλαδή να είναι το συμπληρωμά σου. Αλλά χώρες που δεν έχουν πυρηνική ενέργεια είναι υποχρεωμένες να στηριχθούν στο φυσικό αέριο και στο λιγνίτη ή στον άνθρακα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα με αυτό το δημόσιο χρέος και με ένα μνημόνιο να παραμονεύει καινούριο εννοώ, κάνει τον πρωταγωνιστή και λέει ότι εγώ 24-25 θα κλείσω τις λιγνητικές μονάδες, όταν η Πολωνία έχει πάρει προθεσμία και δεν πληρώνει ρήπους μέχρι το 2049 και η Γερμανία μέχρι το 2039. Η Γερμανία που μας πουλάει, ας πούμε, που ξεσκατάρει φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Και εμείς, και τι καίνε, καίνε άνθρακα κυρίως και λιγνίτη, αλλά άνθρακα. Εμείς το λιγνίτη, η Ελλάδα που δεν είναι δάκιο μεγάλος, δεν είναι καμιά βιομηχανική χώρα έτσι ώστε να ρυπαίνει ο μεγάλος ρυπαντής, έτσι, τρέχει πιο γρήγορα από όλους να κλείσει. Πρέπει να κατανόητο, και όχι μόνο τρέχει να κλείσει, αλλά με, συγγνώμη που θα το χαρακτηρίσω έτσι, δεν μου αρέσουν οι κατηγορηματικοί και οι πολύ υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, αλλά δεν βρίσκω άλλον. Είχαμε τη γελία δήλωση τέμβια σε Σαουδική Αραβία, η οποία, την οποία επανέλαβε στο επεισόδιο με τον Τούρκο πρέσβη στην Νορβηγία, μάλιστα. Ακριβώς, έτσι, ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε έρευνες. Εξού και έφυγαν από την Δυτική Κρήτη, νότια και δυτικά της Κρήτης, έφυγαν. Τυπικά, ας πούμε, πάγωσαν, άντε να το πούμε έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα, ενοχλημένοι η Total και η ExxonMobil, σταμάτησαν τις έρευνες. Μιλάμε ούτε καν για το Αιγαίο, στο οποίο αναφέρθηκε ψευδώς ο Νίκος Δένδιας. Μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου βλέπετε όλοι ψάχνουν και μάλιστα με πολύ ταχύ ρυθμό αξιοποιούν το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Λιβύη που είναι σε εμφύλιο, και η Λιβύη ως ο Νούπο θα τη δούμε. Και εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε ρυπογόνες αιτίες. Τη στιγμή που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγορεύσει το φυσικό αέριο σε μεταβατικό καύσιμο. Δηλαδή, γυρνάω στην... να βρω μια λογική εξήγηση. Γυρνάω στην Ουκρανία, Σταύρο μου. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, καλημέρα στον κύριο Λιγερό. Από τα λιμάνια του Ντόνετσκ, να ξέρετε όλοι, περνάνε όλα ή σχεδόν όλα τα καράβια του πλανήτη. Εκ των πραγμάτων θα αναγνωριστούν από κάποιους. Δεν είναι στην Αλάσκα ή στη Σαχάρα. Καλά, δεν είναι έτσι, Γιώργο. Δεν χρειάζεται να αναγνωριστούν. Θα περνάνε. Περνάνε και θα συνεχίσουν να περνάνε. Η business είναι business, δεν είναι θέμα αναγνώρισης. Άστο. Άλλος φίλος, ο Κώστας. Κύριε Λιγερέ, τι λέτε για το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή? Επειδή έχω πάει 3-4 φορές στη Μαριούπολη και στην περιοχή, στον Ντονέτσκ προγειωνόμασταν με το αεροπλάνο και πηγαίναμε οδικά στη Μαριούπολη. Έτσι, θέλω να πω ότι είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα, μια απόσταση κάποιων χιλιόμετρων. Κάναμε κανένα 2 ώρες. Αλλά είναι σαφές ότι επηρεάζει. Επηρεάζεται η ασφάλειά του. Ειδικά στην Μαριούπολη που είναι συγκεντρωμένο το ελληνικό στοιχείο. Είναι στην πρώτη γραμμή στην πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο να κοστίσει σε ζωές ή σε παρουσία κιόλας. Γιατί μην νομίζετε, αν έχουμε συγκρούσεις μπορεί να έχουμε μαζική έξοδο του εκεί πληθυσμού. Μην ξεχνάτε ότι δεν πρόκειται για πόντιους. Είναι κάτι που ίσως οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Δεν είναι Έλληνες πόντιοι που έφυγαν από την Τουρκία με τους διωγμούς και πήγαν στην περιοχή της Αζωφικής. Υπάρχουν και τέτοια, δεν είναι λίγοι. Ο όγκος είναι αρχαίος ελληνικός πληθυσμός. Δεν είναι όπως είναι στη Γεωργία, στην Τζάντα κλπ. Το λέω αυτό γιατί είναι σχετικά άγνωστο. Πρώτο τελευταίο ερώτημα που το ζητάει πολλοί κόσμος σε ένα δικό σου σχολείο. Τι σημαίνουν όλα αυτά σε σχέση με την Τουρκία?
ενδιαφέρον και μεγάλο θέμα. Μπαίνοντας σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο πολύ πιο βαθιά, τα περιθώρια να πατάς σε δύο βάρκες συρρυκνώνονται αντικειμενικά. Για όλες τις χώρες και για την Τουρκία ειδικά, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ από την μια πλευρά και από την άλλη έχει μια άτυπη πλην πολύ στενή σχέση πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική με τη Ρωσία. Παρά το γεγονός ότι έχουν και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στην Κεντρική Ασία, αλλά στη μεγάλη εικόνα, στη μεγάλη εικόνα, στην παγκόσμια σκακέρα, συγκλίνουν. Γιατί συγκλίνουν? Γιατί ο Ερντογάν θεωρεί ότι η Δύση τον έχει προγράψει, εξού και το πραξικόπημα του 2016 το επικαλείται. Έχει άρα κατά έναν τρόπο ατύπως αποπλέψει. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν η προσδοκία της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαίων ότι θα ξαναφέρουν την Τουρκία στο Μαντρί όταν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο φύγει από την εξουσία. Υπάρχει ένα ερώτημα εκεί, μεγάλο, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Ρωσία θέλει μια μεγάλη ανατολική χώρα όπως η Τουρκία να μην είναι κλασικά ανατολική, να έχει ειδική σχέση μαζί της, παρά τα επιμέρους αντιτιθέμενα συμφέροντα, για να διασπά την ενότητα του ΝΑΤΟ. Αυτά ήταν μέχρι τώρα. Τι θα κάνει η Τουρκία? Δεν μπορώ να απαντήσω. Πάντως θα πιεστεί να διαλέξει. Αυτή τη φορά δηλαδή, λες, θα τεθεί πιο επιτακτικά, δεν είναι... Θα τεθεί πιο επιτακτικά. Τι θα γίνει από τα δύο? Το σύστημα το τουρκικό θα πιεστεί να επιστρέψει στη Δύση. Ο Ερντογάν θα δυσκολευτεί να μπει σε αυτό το δρόμο. Και προσωπικά και πολιτικο-ψυχολογικά. Πάντως οι Αμερικανοί θα συμπεριφερθούν, πώς λέμε για το απολωλό πρόβα, θα σφάξουν το Μόσχο το συντευτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ο Μόσχος ο συντευτός δεν είναι κάτι άσχετο με εμάς, αφορά τα δικαιώματά μας, την εθνική μας ασφάλεια, οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Όπως εξαιρετικά προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και σε σχέση με το τι χρήση θα κάνουν οι Αμερικανοί της Σούδας και της Αλεξανδρόπολης και της Λάρισας σε περίπτωση εμπλοκής σε πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, έστω και από μακριά. Αυτά είναι τα δύσκολα, ε? Ναι, γιατί μην έχουμε καμία αμφιβολία, η Ελλάδα θα γίνει στόχος. Είναι πολύ λογικό και είναι πολύ λογικό να γίνει στόχος, έτσι. Είσαι κατηγορηματικός όταν, αυτό. Όταν, ναι, ναι. Ναι, γιατί όταν χρησιμοποιείται ειδικά για πλήγματα, αλλιώς να χρησιμοποιείται σαν μια βάση όπου υπάρχει ένα εφοδιασμός μόνο. Αν χρησιμοποιείται όμως για να πραγματοποιηθούν πλήγματα εναντίον των Ρώσων, τότε πράγματι θα γίνει στόχος και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Αυτό, για να είμαστε ξεκάθαροι, πρέπει να το πούμε, μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το λέω αυτό γιατί διαβλέπω μια ελαφρότητα. Έτσι, ελαφρότητα. Δηλαδή, λες και το να δίνουμε ό,τι μας ζητάνε οι Αμερικανοί είναι ένα εισιτήριο το οποίο μας ανοίγει όλες τις πόρτες και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ισχύει αυτό. Δώσαμε τα πάντα, ό,τι μας ζήτησαν και μάλιστα τους δίναμε και περισσότερα, δεν πήραμε κανένα άξιο λόγο αντάλλαγμα. Πήγαν να μας φορτώσουν τις φρεγάτες MMSC, οι οποίες είναι για παράκτη άλλη. Δηλαδή, έχουμε δει και χοντράδες εκ μέρους τους, όπως το είπε και ο αμυντικοναυτικός ακόλουθος, πως είπε οι επέτες δεν μπορούν να διαλέγουν, μιλώντας για την Ελλάδα. Σε αντιμετωπίζουν δηλαδή σαν επέτη. Δεν έχει
δεν έχει προηγούμενο αυτό που έχει συμβεί τότε και απεικονίζει, αντανακλά τον τρόπο που σκέφτονται για τη χώρα οι Αμερικανοί. Θέλω να είμαι λοιπόν ξεκάθαρος, γιατί τώρα δεν είναι μόνο ζήτημα κύρους και πώς σκέφτονται και αν σε υποτιμούν, έχει να κάνει και με πιο υλικά πράγματα, μια εμπλοκή της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της περιοχής, θα είναι πάντα εδώ, θα έχει δίπλα της τη Ρωσία, όσο δίπλα είναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Οι Αμερικανοί είναι μακριά και πρέπει και οι Ευρωπαίοι να αναλογιστούν τις δικές τους ευθύνες για τα δικά τους συμφέροντα, γιατί να πω κάτι, δεν θα παγώσει το αμερικάνικο νοικοκυριό. Ούτε η αμερικάνικη επιχείρηση θα στερηθεί την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Αυτό θα το πάθουν οι Ευρωπαίοι. Ο Πούτιν δεν διαπραγματεύεται μαζί τους για έναν πολύ απλό λόγο. Ο Πούτιν λέει, για να διαπραγματευτώ μαζί σας πρέπει να είστε κάτι. Αν είστε απλώς ακόλουθοι της Ουάσιγκτον, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να διαπραγματευτώ με το αφεντικό σας, με την Ουάσιγκτον. Αυτό. Αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα η οποία μέχρι τώρα ήταν για σχόλια διπλωματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Τώρα αποκτά και ηλική υπόσταση, δυνάμει. Άρα λες, λοιπόν, θέτει ερώτημα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρόλο που... Μάλιστα. Θα κλείσω με το ερώτημα του Φώτη. Ήθελα να σε ρωτήσω και για την ομιλία Πούτιν, γιατί έκανε μια ολόκληρη ιστορική αναδρομή. Τα φόρτωσε στο Λένιν, το Στάλιν και είπε ότι αυτοί δημιούργησαν τεχνητό κράτος. Θα τα αφήσω για μια άλλη συζήτηση αυτό, γιατί σηκώνει πολύ κουβέντα. Θα κλείσω με ένα ερώτημα του Φώτη όμως, που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον προκλητικό. Θέλω να ρωτήσετε, λέει, τον εξαιρετικό κύριο Λιγερό, το ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται η Ρωσία να κοντράρει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, είναι τελικά θετικό ή αρνητικό? Γιατί τους Αμερικανούς τους βλέπω πολύ ήρεμους και χαλαρούς, πέρα από την ανακοίνωση κάποιων περιορισμών στις δύο δημοκρατίες. Οι Αμερικανοί δεν διακυβεύεται τίποτα ζωτικό για τους Αμερικανούς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, μια ρωσική εισβολή με τους Αμερικανούς να μένουν απαθείς και να χρησιμοποιούν μόνο οικονομικές κυρώσεις είναι ήττα στο κύρος τους διεθνώς, έτσι. Δηλαδή στέλνει το μήνυμα ότι εγώ δεν μπορώ να σε προστατεύσω, και αυτό είναι βασικό για κάποιον ο οποίος διεκδικεί ρόλο πρωτοκαθεδρίας στο παγκόσμιο σύστημα. Άρα στέλνει αρνητικό μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι το ζωτικό. Δεν είναι κάτι το ζωτικό. Γι' αυτό και είναι και πιο χαλάρη. Από την άλλη πλευρά όμως, μην έχουμε καμία αυταπάτη, ότι αυτά δεν είναι κρίκοι ξεχωριστοί, αυτόνομοι. Είναι αλυσίδα, είναι κρίκοι συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον. Άρα δημιουργούνται δυναμικές. Και σε ό,τι αφορά το ερώτημα που δεν θέλει να θίξεις, εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί ακούω διάφορα. Ρωσόφωνοι, Συγγνώμη, ιστορικά, που την έχει δίκιο. Πότε υπήρξε ρωσικό, ουκρανικό ή λευκορωσικό κράτος? Δεν υπήρξε ποτέ. Δηλαδή η τσαρική Ρωσία, για να πάμε πριν, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, ήταν κομμάτι της Ρωσίας και όχι μόνο για λόγους κατοχής. Η κοιτίδα των Ρώσ, αν διαβάσουμε την ιστορία και τις σχέσεις με το Βυζάντιο, σωστό. Θα δούμε ότι το Κίεβο ήταν... Μην τα ανοίξεις, θέλω να το κάνουμε σε μια... Δεν το ανοίγω, απλά το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Όπως η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τη δεκαετία του 50 η Κρυμαία ανήκε στο ρωσικό ομόσπονδο κράτος. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί η Ρωσία ήταν πάρα πολύ μεγάλη για τη Σοβιετική Ένωση και θα φαινόταν ότι υπάρχει μια τεράστια Ρωσία και υπάρχουν κάποιες κουτσουλιές κράτη γύρω-γύρω. Αυτή η σκοπιμότητα υπήρξε. Δεν υπήρξε σκοπιμότητα εναντίον των Ρώσων, από Ρώσους, ειδικά από το Λένιν, ας πούμε, ο Στάλιν είναι Γεωργιανός. Προσπαθώ λοιπόν να πω ότι ναι, ιστορικά είναι έτσι. Απλώς ο Πούτιν το σερβίρισε με αντικομμουνιστικό περιτύλιγμα, γιατί ακούγεται καλύτερα στη Δύση. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, είναι προφανές, Σταύρο. Βλέπω εδώ μηνύματα, εξαιρετικός και σήμερα ο κύριος Λιγερός. Θέλω να τον ευχαριστήσω.
Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Περισσότερα στο SL Press που έχει πάρει φωτιά σήμερα, πρέπει να πω. Από αναλύσεις που φιλοξενεί απανωτά τη μία πίσω από την άλλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Yeah.